Σε φάση ολοκλήρωση βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών για τα δύο μεγάλα έργα υδροδότηση του Δήμου Βόλου. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΜ Βαργύρη Κοπάνα, η ετοιμότητα τη ΔΕΙΑΜ όσον αφορά την ορίμανση των έργων είναι απόλυτη, προκειμένου ο Δήμαρχο να διεκδικήσει και να επιτύχει χρηματοδότηση. Σηκώνουμε το βάρο αποκατάσταση των καταστροφών από τι πλημμύρε του 2023, σημείωσε ο κ. Κοπάνα, αλλά παράλληλα επιταχύναμε τι διαδικασίε ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογή των έργων που προτάσει το Master Plan. Στόχος είναι η απρόσκοπτη υδροδότηση του Δήμου Βόλου, η ενίσχυση του δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιπλημμυρική προστασία ευάλωτων περιοχών, η αναβάθμιση του δικτύου της αποχέτευσης, η αντιμετώπιση των καθημερινών βλαβών ε, στα δίκτυά μας. Εδώ πραγματοποιήσαμε σήμερα αυτοψία σε ένα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο έργο που υλοποιούμε. Κατασκευάζουμε νέους αγωγούς που μεταφέρουν από έξι γεωτρήσεις που παράγουν ε, νερά με χαρακτηριστικά πηγαίου νερού στην δεξαμενή του γυροκομείου και ένα τροφοδοτικός αγωγό που, μεταφέρει, που τροφοδοτεί ε, με τα νερά από τη δεξαμενή γυροκομείου ε, τι αλικέ, την ΑΒΠ, το Διμήνη και τμήματα του Βόλου και τη Νέα Ιωνία. Η καταστροφή στο γεροκομείο και στο ρέμα, στο χήμαρο ήταν ολοκληρωτική. η αγωγή που είχαμε εκεί και τροφοδοτούσαν και τις δεξαμενές μας με νερά, όπως είπαμε πριν, και περιοχές του Δήμου μας είχαν καταστραφεί όλος γερός. Δίναμε λύσεις με άλλους αγωγούς εφεδρικούς και με προσωρινές αποκαταστάσεις. Σήμερα πλέον έχουμε περάσει στο κομμάτι στο στάδιο των οριστικών αποκαταστάσεων, με έργα σταθερά, με έργα μόνιμα, με έργα πάρα πολύ έτσι αποτελεσματικά ε, και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό, γιατί παρά τις αδειξιότητες η Διάνβη εδώ και προχωράει με αμύωτη ένταση όλες αυτές τις αποκαταστάσεις των μεγάλων καταστροφών.